Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε. Κύριε Υπουργέ, είπατε πολλά, αλλά ένα κέριο ερώτημα που έχει τεθεί από όλες τις πλευρές της αντιπολίτευσης στην αίθουσα αυτή, αποφύγατε για μια ακόμα φορά και σήμερα να το απαντήσετε. Υπάρχει έτοιμο σχέδιο, μελετημένο επί πολύ μεγάλο διάστημα από Διακομματική Επιτροπή της Βουλής για τον εξυγχρονισμό και την αναδιοργάνωση του σοφρονιστικού κώδικα, ομόφωνα ψηφισμένο. Υπάρχει σε αυτό, στην διαδικασία αυτή, κάποια παρέμβαση δική σας ή του Υπουργείου που να θέσει το θέμα που θέτει το σημερινό σχέδιο νόμου? Υπάρχει πουθενά πραγματικά επιστημονική και νομική τεκμηρίωση και πολύ περισσότερο πολιτική τεκμηρίωση ότι το ότιστο για το σοφρονιστικό σύστημα της χώρας, η πρώτιστη ανάγκη είναι οι φυλακές υψής της ασφαλείας σε μια κοινωνία υψής της ανασφάλειας και σε ένα σοφρονιστικό σύστημα επίσης απάνθρωπο? Δηλαδή, έχετε αφήσει και έχετε αγνοήσει όλες τις προτεραιότητες που τίθενται από κάθε πλευρά και έρχεστε τώρα να κάνετε φυλακές υψής της ασφαλείας. Πού? Στις φυλακές Δομοκού, αν δεν κάνω λάθος. Το έχετε προγραμματίσει? Ναι, πράγματι. Δεν θεσμοθετείτε οι φυλακές τύπου Γάμα, δεν θεσμοθετούνται για πρώτη φορά. Τώρα έρχονται να περιγραφεί με αυτό το σχέδιο νόμου οι όροι εγκλεισμού, ποιες κατηγορίες και με ποιο τρόπο θα λειτουργεί αυτό το σύστημα των φυλακών τύπου Γάμα. Κύριε Πρόεδρε, διακόπτουμε γιατί ο κύριος Υπουργός μιλάει στο τηλέφωνο. Επειδή απευθύνομαι σε εκείνον, δεν μπορώ να... Ωραία. Όχι, δεν έχω κανένα πρόβλημα. Λοιπόν, ναι, δεν έρχεται για πρώτη φορά, δεν θεσμοθετείται για πρώτη φορά. Ήταν μια γενική θεσμοθέτηση, τώρα έρχεται να εξειδικευτεί ως προς τους όρους και τις λειτουργίες. Το πώς θα είναι αυτές οι φυλακές, θα το περιγράψετε ποτέ? Πώς ακριβώς θα είναι, τι σημαίνει κτηριακά και από άποψη όρων διαβίωσης η υψίστη ασφάλεια? Τι ακριβώς θα συμβαίνει και στις φυλακές και στα τμήματα, πολύ περισσότερο? Θα κάνετε υπόγεια, τι θα κάνετε ακριβώς? Και μη μας λέτε ότι οι εγκλειόμενοι σε αυτές τις φυλακές θα έχουν τα ίδια δικαιώματα όπως έχουν και όλοι οι άλλοι ως προς την επικοινωνία με συγγενείς και συνηγόρους, διότι ήδη έχετε εισάγει αυτό το νομοσχέδιο με πολύ σκληρούς όρους και σιγά σιγά το μαλακώνετε. Και αυτό τι είναι? Είναι τακτική? Είναι τι ακριβώς είναι? Η βούληση όμως του Υπουργείου και η δική σας είναι η αρχική βούληση. Οι αντιδράσεις που σας υποχρεώνουν να υπαναχωρήσετε μέσα από μία είναι άλλη τάξη ζήτημα. Η βούλησή σας έχει καταγραφεί να είναι λευκά κελιά, Γκουαντάναμο, στα καθημάς. Βεβαίως, τα λευκά κελιά είναι καταδικασμένα ως επιλογή παγκοσμίως. Το Γκουαντάναμο επίσης. Δεν μπορείτε να κάνετε ακριβώς λευκά κελιά και Γκουαντάναμο στην Ελλάδα. Κάνετε λευκά κελιά και Γκουαντάναμο, αλλά ελληνικά στο 2014. Σε μια χώρα που επιμένει να διεκδικεί τη δημοκρατία. Και προς Θεού, αυτό το επιχείρημα ότι ο ΣΥΡΙΖΑ υπερασπίζεται τους εγκληματίες, τους τρομοκράτες και τους κρατούμενους και όχι τα θύματα, δεν υπάρχει πιο χυδαίο επιχείρημα από αυτό. Εμείς λέμε, και ακριβώς αυτό λέει και η επιστήμη και η παράδοση και η ιστορία, και τα είπε πολύ καλά ο κ. Πανούσης, ότι το σοφρονιστικό σύστημα είναι παράγοντας, εφόσον λειτουργεί με δημοκρατικούς κανόνες,
και με σεβασμό στα δικαιώματα, παράγοντας καταστολής του εγκλήματος. Όχι το αντίθετο. Δεν είναι η αυστηροποίηση του ποινικού και του σωφρονιστικού συστήματος ο παράγοντας καταστολής του εγκλήματος, και σας το είπα από την πρώτη μου τοποθέτηση επί της αρχής. Κάντε έναν απολογισμό και εσείς και οι Αμερικανοί στο Αγκουαντάναμο και όποιοι άλλοι, για να κάνετε έναν απολογισμό. Όσο έχετε αυστηροποιήσει την νομοθεσία, τι αποτελέσματα είχατε? Μόνοι σας το λέτε, ότι το οργανωμένο έγκλημα έχει ενισχυθεί και ως προς τις μεθόδους και τη σκληρότητά του. Μόνοι σας το λέτε ότι δεν μπορείτε να ελέγξετε. Μόνοι σας λέτε ότι έχει ενωθεί η τρομοκρατία με το ποινικό. Εσείς τα λέτε. Πού είναι τα αποτελέσματα αυτής της περίφημης πολιτικής? Την κοινωνία απλώς θέλετε να ελέγξετε. Γιατί ξέρετε, και στις φυλακές υπάρχουν έγκλησοι για διάφορα αδικήματα, αλλά υπάρχει και μια κοινωνία γύρω από αυτούς. Γονείς, συγγενείς, φίλοι, συνάδελφοι. Και όλο αυτό επηρεάζει. Δεν είναι ένα στεγανό η φυλακή. Όσο κι αν είναι σιδερόφρακτες μπάρες, δεν υπάρχει στεγανό. Το ύμα της κοινωνίας είναι και οι φυλακές. Και είναι αδιανόητο να γίνεται συζήτηση, διότι εχθές, λέει, ήρθαν να παρευρεθούν και να παρακολουθήσουν τη συνεδρίαση συγγενείς υποδίκων κρατουμένων που ενδιαφερόντουσαν για το αν θα μπορούν να ξαναδούν τα παιδιά τους ή όχι σε κανονικές διαδικασίες με βάση το νομοσχέδιο αυτό. Είναι τόσο φοβερό, Πρέπει και αυτό να ενταχθεί στο τρομολαγνικό κλίμα. Α, έγινε κάτι και ο ΣΥΡΙΖΑ έφερε μέσα στη Βουλή του συγγενείς. Σοβαρά, κύριε Υπουργέ, εσείς έπρεπε να είστε εγγυητής του δικαιώματος οι γονείς να έχουν την δυνατότητα να παρακολουθήσουν ένα νομοσχέδιο που τους αφορά. Από πού και ως πού δηλαδή, τι δημοκρατία είναι αυτή? Ναι, το σχολιάσατε κι εσείς, το σχολίασε και ο κύριος Τζαμτζής, του δώσατε πάσα και το σχολίασε. Αφήστε, κύριε Υπουργέ, καταλαβαίνουμε. Και εγώ σας λέω, πόσα λεφτά θα ξοδέψετε για το ΔΟΜΟΚΟ και για τα άλλα τμήματα? Προχθές που σας επισκέφτηκε σύσσωμη η κοινωνία του Πειραιά για να διεκδικήσει την παραμονή των δικαστηρίων στην πόλη, που θέλετε μέσω τα ΙΠΕΔ, έχετε κάνει άλλο ένα σκάνδαλο ως κυβέρνηση, πουλώντας ένα κτίριο μπιρ παρά και με πρίκα, να πάνε τα δικαστήρια του Πειραιά έξω από την πόλη και να πληρώνει το ελληνικό κράτος ενίκιος αυτόν που το αγόρασε. Και εγώ θα το έκανα, ευχαρίστως. Πολύ ωραία συναλλαγή. Και τους είπατε, δεν έχω χρήματα για να χρηματοδοτήσω την εγκατάσταση του δικαστικού μεγάρου στο κέντρο του Πειραιά, σε χώρο που παρατίθεται στο παλιό κτίριο της Λεραλίου, γιατί θα τα δώσω για το ΔΟΜΟΚΟ. Αυτό τους είπατε. Τι είναι συγκρίσιμο? Μια λειτουργία της δικαιοσύνης που να απονέμεται με όρους σοβαρούς και αποτελεσματικούς, ή ένα νοσοκομείο κρατουμένων, όπως σας είπε η συνάδελφος εχθές, ή αυτό που πάτε να κάνετε? Τι είναι πιο αποτελεσματικό εναντίον της εγκληματικότητας? Έτσι μεταφέρθηκε από όλους τους παράγοντες. Ήταν το Δικηγορικό Σύλλογος Πειραιά, ο Εμπορικός Σύλλογος Πειραιά, ο νέος δήμαρχος, ο νέος περιφερειάρχης, ήταν όλοι αυτοί. Μεταφέρθηκε παντού και σε δελτίο τύπου ότι δεν μπορεί να χρηματοδοτήσει ο Υπουργός το ΤΑΧΔΙΚ την εγκατάσταση των νέων δικαστηρίων στο κέντρο του Πειραιά. Αυτό υπόθηκε. Εγώ θα σας πω ένα πράγμα, κύριε Υπουργέ, και θα τελειώσω, κύριε Πρόεδρε, δώστε μου ένα λεπτό ακόμα. Ποιος το ζήτησε αυτό το σχέδιο νόμου και ποιον εκφράζει ακριβώς, όταν η Επιτροπή που έχει φτιάξει αυτό το σχέδιο αναμόρφωσης του σωφρονιστικού κώδικα δεν το συμπεριέλαβε καν? Και από αυτήν την άποψη, τι θα κάνετε δηλαδή τώρα? Θα πηγαίνουμε ανάλογα με τα γεγονότα? Αν ένας που έχει εκπαιδευτική άδεια, για παράδειγμα, δεν επιστρέψει ή κάνει ένα έγκλημα
θα καταργήσουμε τις εκπαιδευτικές άδειες. Αυτό είναι το μήνυμα και το παιχνίδι που παίζεται με την κοινωνία. Ναι, είχαμε κάποια γεγονότα. Ναι, τα αξιοποίησαν και τα εκμεταλλεύτηκαν πάρα πολύ και εσείς. Αυτό τι σημαίνει, ότι θα αποστούμε ενός βασικού σχεδιασμού επειδή συνέβη ένας ξηρός ή ένας υγρός ή οτιδήποτε. Δεν καταλαβαίνω. Τα λέω και πάλι, εκπαιδευτικές άδειες. Εάν ένας που έχει ασκεί αυτό το δικαίωμα που του δίνει ο νόμος παρεκτραπεί, θα τις καταργήσουμε τις εκπαιδευτικές άδειες? Και ήδη σας θέτω και ένα ερώτημα. Έχετε θεσμοθετήσει τα περίφημα βραχιολάκια. Θα τα βάλετε σε εφαρμογή για κάποιες κατηγορίες ανθρώπων? Θα δώσετε μια διέξοδο αυτή εμάς περιπτώσει της ελεγχόμενης αποφυλάκησης? Παρακαλώ, ολοκληρώνω. Τελείωσα, κύριε Πρόεδρε. Είναι πάρα πολλά τα θέματα. Ο κ. Υπουργός μας κατηγορεί για γενικολογίες, όμως τα γεγονότα είναι αδυσόπιτα. Μεγαλύτερη εγκληματικότητα θα φέρετε και μεγαλύτερη ανασφάλεια με τέτοιου είδους λογικές. Είναι ακριβώς η ακροδεξιά λογική, η βία που φέρνει βία. Και είναι, δεν έχει να κάνει σε τίποτα με τον αντίλογο στην εγκληματικότητα και στην παραβατικότητα. Όσο δεν το καταλαβαίνετε, φέρνετε μεγάλα δεινά και στο σοφρονιστικό σύστημα και στον πολιτισμό της χώρας και στην κοινωνική ζωή και στην πολιτική ζωή. Ευχαριστώ. Ευχαριστούμε και εμείς.